και μετά από 4 χρόνια, γιατί έχει περάσει πάρα πολύ καιρό, ότι πια είσαι πολύ χαλαρή και απελευθερωμένη, έτσι δεν είναι? Αφού εντάξει, χαλαρή είμαι, απλά. Χαλαρή είναι. Δεν θέλω να το συζητάμε πολύ, πολύ. Όχι, όχι. Θέλω απλά. Διάβασα σε μια συνέντευξή σου και μου είχε κάνει εντύπωση που είχε πει ότι δεν είσαι από τα κορίτσια που μεγάλωσαν με το όνειρο του νηφικού κτλ. Α, τα ίδια. Πάλι εξώφυλλο. Πάλι τέτοιο. Όχι, πάλι δεν θέλω να γίνω νύφη. Αυτά, πάλι τα ίδια θα έχουμε. Αυτά δεν μπορώ να ακούω πάλι. Όχι, ισχύει ότι όντω έχει μεγαλώσει και με. Πιο δηλαδή δεν είναι σε αφορά. Δεν το σκέφτομαι αυτό. Δεν το σκέφτομαι. Δεν έχω πει δεν θα γίνει ποτέ. Δεν το σκέφτομαι, δεν το σχεδιάζω, δεν με αφορά αυτό. Ναι. Τελειώσει την κουβέντα, παιδιά, κι άλλο για του γάμου. Να σου πω, είναι ιδανική σύντροφο βέβαια η Βάσο Λασκαράκη, γιατί όταν λέω ότι δεν το σκέφτομαι, δεν με ενδιαφέρει ο γάμο, νομίζω ότι είσαι το όνειρο κάθε άντρα. Εγώ... Να προτείνει και παρά έξω, λέει να τα προξενεί. Εγώ πιστεύω όμω ότι όταν το κάνει αυτό, μπορεί ο σύντροφό σου να έχει την επιθυμία να σου ζητήσει να κάνει το επόμενο βήμα, αλλά κάπω φοβάται και λέει ρε μπα και. Ο δικός μου άνθρωπος δεν θέλει. Κοίτα, όταν είσαι με τον. Ξέρεις πολύ καλά ποιον έχεις δίπλα σου και με ποιον και εσύ ξέρεις για τον άντρα σου. Εγώ ξέρω για τον άντρα μου, άλλος ξέρει για τον άντρα του, για τη γυναίκα του. Ξέρει πολύ καλά με ποιον είναι. Και δεν μπορούμε να τα λέμε όλα παρά έξω. Άλλο τι λέμε στο σπίτι και άλλο τι λέμε παρά έξω. Απλά νομίζω ότι όλα θα αλλάξουν όταν θα πάρεις την απόφαση ότι θες να έχεις ένα παιδί. Εκεί μάλλον θα ξεκλειδώσει όλο το σύστημα. Αισθάνεσαι έτοιμη να γίνεις μανούλα ή νομίζεις ότι και αυτό είναι κάτι που δεν σου έρχεται? Δεν ξέρω αν αισθάνεσαι ποτέ έτοιμος για όλα αυτά. Δεν ξέρω. Συνήθως λένε ότι ακόμα και όταν δεν το θέλεις, όταν συμβεί, λες γιατί δεν το ήθελα πριν. Δηλαδή, αυτά έχω ακούσει από φίλες που έχουν παιδιά. Αλλά επίσης είναι κάτι που δεν το σχεδιάζω και δεν μου αρέσει να κάνω και τέτοιου τύπου σχέδια γιατί με αγχώνουν. Ακόμα και όταν με ρωτάνε, αγχώνομαι πολύ. Δεν θέλω να με ρωτάνε, δηλαδή άλλο το αν θα παντρευτώ, αν θα κάνω παιδιά. Το αισθάνομαι πια και σαν γρουσουζιά. Δεν θέλω άλλο να με ρωτάνε. Νομίζω πραγματικά ότι Βάσο Λασκαράκη είναι ο άνθρωπος που μπορείς να του πεις. Λοιπόν, η έκθεση έχει ελεύθερο θέμα. Μίλα μόνη σου. Δηλαδή, πες μας, παιδί μου. Πάντα από την απάντησή της κατάλαβα ότι θέλει, απλά δεν θέλει να το συζητάει και ότι δεν το περιμένει, δεν το σχεδιάζει. Απλά είναι κάτι που αν την ευλογήσει ο Θεός και τη το φέρει, θα το δεχτεί. Για να δούμε, ο Γιάννης Τσιμτσίλης έχει μια άποψη. Συναντήσαμε τον Γιάννη Τσιμιτσέλη στις πρόβες της θεατρικής παράστασης «Άντρες έτοιμοι για όλα» και μας είπε πως